Εντάξει, παιδιά, ελάχιστο κόσμο πλέον στην πλατεία. Το θερμόμετρο σημείο 2. Ο χρυσοβινιάτικο διάκοσμο παραμένει φυσικά γιατί οι εργαζόμενοι με τέτοιο κρύο δεν μπορούν να βγάλουν τα σπιτάκια. Λογικό είναι. Το καρουζέλ. Η χρυσοβινιάτικη ατμόσφαιρα. Και ο αντιδήμαρχο. Τι κάνετε, κύριε αντιδήμαρχε? Δήμο Κοζάνη είναι επιποδό. Επιπόδος είναι, τα μηχανήματα ξαναβγήκαν έξω. Το χιόνι είναι αρκετό, θα δείξει σήμερα. Προβλέψεις τι λένε στα γραφεία του Δήμου? Οι προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε αρκετό χιόνι. Μέχρι το βραδάκι? Μέχρι το βραδάκι. Μέχρι το βραδάκι. Καλή συνέχεια. Έγινε, γεια χαρά. Κύριος Γρηγοριάδης, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και καθαριότητας. Οι προβλέψεις λένε ότι θα έχει χιόνι, λοιπόν, μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν είναι τόσο χαμηλή όσο χθες, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, στην Παύλου Μελά βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ουρά στα αυτοκίνητα. Το χιόνι είναι αρκετό και ήδη κάτω έχει αρχίσει να σχηματίζεται ένα άσπρο στρώμα μέσα στο δρόμο στην Παύλου Μελά. Πριν από λίγο πέρασε χιονιστικό στην κάθοδο. Έτσι. Φρέσκο, φρέσκο, ναι, δεν έχουμε παράπονο. Ναι, έχει πολύ κρύο τώρα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τώρα την κίνηση. Η κίνηση με δυσκολία στην Παύλου Μελά. Έτσι. Βλέπετε. Ό,τι διάβαση. Να πάμε προς τα κάτω. Σε οχήματα με αλυσίδες βέβαια που δεν έχουν χιονολάστιχα. Είναι πολύ μεγάλη ουρά στην Παύλου Μελά, μέχρι πάνω. Με ΣΥΡΙΖΑ είδα μαύρη μέρα. Χαιρετισμού στην Αθήνα. Στου εργιώτε τη Αθήνα. Εννοείται με ΣΥΡΙΖΑ είδα μαύρη μέρα. Με ΣΥΡΙΖΑ αν θέλετε δεν είμαι βέβαια. Λοιπόν, στο Δημαρχείο το θερμόμετρο δείχνει μείον 2. Το χιόνι είναι αρκετό όπως βλέπετε. Και αναμένεται να κρατήσει έτσι για τις επόμενες ώρες. Να το πούμε αυτό. Και φυσικά να σημειώσουμε ότι 5 η ώρα ανοίγουμε. Όχι, δεν ανοίγουμε, Τετάρτη σήμερα. Καλό, αυτό δεν θα έχει μετακίνηση ο κόσμος. Τα σχολεία θα ανοίξουν αύριο, να είστε. Τα σχολεία δεν ξέρω αν ανοίξουν την Παρασκευή. Λοιπόν, βλέπετε ότι η κατάσταση μέσα στο κέντρο της πόλης. Τώρα μιλάω, είναι το κεντρικότερο δικό σημείο της πόλης εδώ, έτσι. Βλέπετε. Και βλέπετε ότι υπάρχει θέμα. Τώρα, αυτές τις ώρες, τα μηχανήματα του Δήμου Κοζάνης πρέπει και αυτός είναι ο προγραμματισμός τους, να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους στην πόλη. Δηλαδή, τώρα βλέπετε, εδώ είμαστε στη συμβολή Παύλου Μελά, Αλεξάνδρου, Βενιζέλου, 30, στον Κόγκο. Και ήδη κάτω, το χιόνι είναι αρκετό. Τα στενά, παιδιά, εντάξει, το ξέρω ότι... Δεν μπορώ να πάω από τα στενά, σπίτι πάω. Ξέρω ότι είναι χειρότερο, φαντάζομαι. Δείξτε εσείς, στείλτε μου ένα βιντεάκι από το στενό που μου λέτε, να το δείξουμε. Νίκο, έτσι είναι, δίκιο έχεις. Βλέπω τα αυτοκίνητα εδώ, ήδη καλυμμένα από πυκνό στρώμα χιονιού και ρίχνει, παιδιά, πάρα πολύ καλά, έτσι.
Ό,τι βιντεάκια έχετε και φωτογραφίες από χωριά, από όλη στενά, στείλτε, γιατί είμαι τώρα σπίτι μέχρι το δελτίο. Και φυσικά στις 7 στο top θα, με το Ζήση θα σχολιάσουμε, τα πάντα θα έχουμε σύνδεση με όλες τις περιφερειακές ενότητες. Να δούμε τι γίνεται και στο Δήμο Κοζάνης. Πολλοί χιόνι μου λένε έχει Καστοριά και Φλόρινα και από το Λεμαϊδα. Περισσότερο από εδώ. Η προβλέψη είναι ότι αυτό το χιόνι θα πέφτει έτσι για τις επόμενες 3-4 ώρες. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, δεν το ξέρω. Γιατί για μετά, τουλάχιστον τα sites λένε ότι στην Κοζάνη θα έχουμε ελαφριά στον όπτος. Μετά τις 6-7 το απόγευμα. Στο Δήμο Κοζάνης λένε ότι μπορεί να συνεχιστεί και περισσότερο πάντως, έτσι. Το ξέρω, Χριστίνα, ότι κάνεις πλάκα. Βέβαια για πολύ ώρα το χιόνι. Βλέπετε τις εικόνες, έτσι. Λίγος ο κόσμος που θα το γυρίζει στο σπίτι του από τις δουλειές. Για χαρά. Αλλά τώρα Βενιζέλο δεν κυκλοφορεί στο κίνητο, έτσι. Ένας. Μποτράντα έρχονται. Ο κόσμος επιστρέφει. Για χαρά. Ωραία, το ευχαριστιέστε. Πολύ. Έτσι. Δεν έχει και πολύ κρύο σήμερα όσο προχθές. Είναι μαλακό και μαλακό. Γι' αυτό. Καλή συνέχεια. Να βλέπετε ο κόσμος απολαμβάνει λίγο. Έτσι. Όσο είναι δηλαδή. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ ωραίο χιόνι. Δηλαδή είναι καλύτερο από το προχθεσινό τέλος πάντων. Τουλάχιστον στην πόλη. Έτσι.